Ρεπορτάζ, Ζωή. Βρισκόμαστε, Μαριλένα, ακριβώς εδώ στο σημείο που βρέθηκε το νεκρό σώμα πριν από περίπου 40 λεπτά. Το σώμα ήδη μεταφέρεται προς το Θριάσιο νοσοκομείο ώστε να γίνει και το μακάβριο έργο της ταυτοποίησης από τους συγγενείς και να μάθουμε αν ανήκει ανάμεσα στους τρεις αγνοούμενους, Μαριλένα. Και εξόσον αντιλαμβάνομαι, Ζωή, βρίσκεται κοντά στο σημείο που βρέθηκε χθες ο 38χρονος, αν μπορώ να αντιληφθώ. Σωστά? Ακριβώς, Μαριλένα, είναι σε πάρα πολύ κοντινά σημεία αυτά τα δύο, αλλά δεν το είχαν βρει χθες οι αρχές και επειδή γνώριζαν ότι μάλλον και κάτι ακόμα θα υπάρχει, η πυροσβεστική είπε στην ομάδα να ψάξει εδώ λίγο παραπέρα και μάλιστα αυτή τη στιγμή μεταφέρονται προς το νοσοκομείο ώστε να γίνουν και εκεί έρευνες, μήπως βρουν κάποιον ακόμα νεκρό. Δώσε μας την εικόνα από την περιοχή. Είναι ακόμη χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Παραμένουν δεκάδες νοικοκυριά ακόμη χωρίς ηλεκτρικό και νερό. Τα καθημερινά προβλήματα, Μαριλένα, παραμένουν, όπως μπορείς να καταλάβεις. Πριν λίγες ώρες ήταν μόλις όταν συνέχιζε να βρέχει. Ευτυχώς τώρα πια έχει σταματήσει, αλλά ακούγονται πληροφορίες ότι θα βρέξει και το απόγευμα. Να σου πω και να σου μεταφέρω, Μαριλένα, ότι οι κάτοικοι σε έναν ήχο βροχής ανησυχούν. Φοβούνται ότι θα πλημμυρίσουν ξανά, μπορείς νομίζω να το καταλάβεις. Περίπου το 80% έχει αποκατασταθεί από θέμα ρεύματος, ενώ νερό δεν έχει σχεδόν κανένα σπίτι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπήκαμε σε ένα σπίτι πριν κάποια ώρα και δούλευε μόλις το μισό σπίτι από ρεύμα, ενώ νερό δεν είχαν καθόλου πόσιμο και μαζεύουν αυτό της βροχής. Μάλιστα. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, έχουν γίνει 770 αυτοψίες από τα μεικτά κλιμάκια στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας και τη Νέα Πέραμο. Από αυτά χρήζουν αποζημίωση 441 σπίτια, 112 επαγγελματικοί χώροι, 88 αποθήκες και 3 δημόσια κτίρια. Ζωή, πρωτού σε αποχαιρετήσω, οι κάτοικοι έκαναν καταγγελίες για πλιάτσικο και η Δήμαρχος μάλιστα μίλησε για έλλειψη αστυνόμευσης. Ακριβώς, όντως είχαν 8 κλήσεις στην αστυνομία για πλιάτσικο και είναι ότι επειδή είναι ανοιχτά παντού τα σπίτια και τα καταστήματα, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Η Δήμαρχος Μάνδρας το πρωί στον Γιώργο τον Αυτιά είπε ότι ομάδα αστυνομικών της Όπιε πήγε στο σπίτι του, έφυγε, 10 άνδρες έφυγαν από εδώ στη Μάνδρα και πήγαν στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Βέβαια να πούμε ότι αυτό η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το αμφισβήτησε και είπε με ανακοίνωσή της, τόνισε ότι τίποτα τέτοιο δεν έχει συμβεί, Μαριλένα. Ζωή Κατζαγιαννάκη, σε ευχαριστώ πολύ και βέβαια ό,τι νεότερο έχεις προκύψει δηλαδή για την ταυτότητα του 20ου θύματος, μας διακόπτεις και μας ενημερώνεις άμεσα. Σε ευχαριστώ θερμά. Τώρα για τους κατοίκους της Μάνδρας, μετά την καταστροφή αρχίζει μια νέα περιπέτεια. 8 στα 10 σπίτια έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές και τα μισά περίπου από αυτά έχουν θαυτεί κάτω από τις λάσπες. Εναποθέτουν πια τις ελπίδες τους στην κρατική αρρωγή. Το ρεπορτάζ είναι του Σταύρου Ιωαννίδη. Τώρα τα άχασα όλα, παιδί μου, τα άχασα. Μα πάτε μέσα στο σπίτι, τα δείτε. Όλα τα άχασα. Οργή, απόγνωση, αγωνία. Οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής προσπαθούν να ορθοποδήσουν και να περισσώσουν ό,τι μπορούν από το βιός τους που σκεπάστηκε από τη λάσπη. Όπως καταγγέλουν, προσπαθούν να καλύψουν μόνοι τους τα κενά των κρατικών υπηρεσιών. Η βοήθεια, ξέρετε, πότε πρέπει να ήταν. Να γίνουν τα έργα, να κλείνουν τα ρέματα. Τώρα και να έρθουν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εγώ ξέρω ότι έργο κανένα, τα ρέματα είναι μπαζωμένα και φτάσαμε εδώ, καταστραφήκαμε. Με φτιάρια και φαράσια απομακρύνουν τη λάσπη από το εσωτερικό των σπιτιών τους. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Η τρίτη μέρα που καθαρίζετε. Ναι, τρίτη και ακόμα θα περάσουν πολλές για να καθαρίσουμε. Εδώ φοβηθήκαμε ήμουν και τα παιδάκια μας. Περάσαν απλά, κάνανε μια καταγραφή εχθές, σήμερα. Αυτό, δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Με δάκρυα στα μάτια αντικρίζουν την κατεστραμμένη από τις πλημμύρες περιουσία τους. Μόνο μου λέει, μαμά ήρθε, λέει, τσουνάμι. Άσε με να πνιγώ, της λέω. Άσε με να πνιγώ εκεί που με έβγαλε. Να το. Τι να την κάνω εγώ τη ζωή, παιδί μου. Τι να την κάνω εγώ τη ζωή μου, τι θέλω τη ζωή. Να το νερό ήταν μέχρι εδώ. Και η λάσπη, μέχρι εδώ. Φαίνεται τραπέζο μάμι. Αυτό θα γίνει σπίτι. Δεν θέλω τη ζωή. Οι αρχές υπολογίζουν ότι περισσότερα από 2.000 νοικοκυριά, καθώς και όσα αυτοκίνητα βρέθηκαν στην πορεία των χυμάρων, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.